Σας είπα, δεν είναι εδώ. Όχι, δεν είναι εκτός Αθηνών, εκτός γραφείου σας είπα. Όχι, κύριε Παπαδόπουλε, δεν ξέρουμε που έχει. Αποκλείεται. Όταν λέμε αποκλείεται, εννοούμε αποκλείεται. Αφού μου λέτε αν έχει πάει στον υπουργό. Όχι, δεν έχει σχέσεις με υπουργούς, κυρία Ζαχαροπούλου. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Εδώ στον τον καφέ. Όχι, κύριε Παπαδόπουλε, δεν έχει πάει για καφέ. Στον καφετζή μιλάω. Όχι, καφετζή, κύριο Φίβο. Ο κύριος Φίβος δεν είναι καφετζής. Ο κύριος Φίβος είναι ο κύριος Φίβος. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, θέλετε να τελειώνουμε, γιατί έχω μια διαφωνία εδώ με έναν κύριο. Έτσι, μπράβο. Καφετζή. Δεν φταίει κανείς. Εγώ φταίω που κάθομαι και σας εξυπηρετώ. Από εβδομάδα όποιος θέλει καφέ θα έρχεται να σερβίρετε κάτω από το καφενείο. Και ξέρεις που θα σας τον δίνω, ε? Στο πλαστικό ποτηράκι θα σας τον δίνω να σας χαίει και τα χέρια. Άντε πάει, ναι, ρε. Όχι, συγγνώμη, κύριε Παπαδόπουλε, δεν λέω σε εσάς. Ναι, αν θέλετε να τελειώνουμε, γιατί σας είπα έχω μια συζήτηση. Μάλιστα, μάλιστα. Μόλις έρθει θα της πω να σας πάρει. Ασφαλώς το θυμάμαι το όνομά σας. Ναι, μπορεί να είναι λίγο σπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει το θυμάμαι. Γιατί να το γράψω, κύριε Παπαδόπουλε. Μάλιστα, ναι, 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 σας ακούω λοιπόν. Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Μπορείτε να μείνετε ήσυχος, κύριε Παπαδόπουλε. Σας έχω γραμμένο. Μάλιστα, χαίρετε. Για παρακαλώ πολύ. Μπορείς να επαναλάβεις αυτά που μας είπες πριν εκεί πέρα. Μου κάνετε τη χάρη να πάτε πιο πέρα, γιατί εγώ εδώ δουλεύω. Όχι, αν τα ακούσεις κι εσύ, γιατί σε αφορά. Χαρούλα, μην προκαλείς. Μίλα να ακούσουν και ενδιαφερόμενοι. Όταν θα έρθει η ώρα, θα σας το ανακοινώσω επίσημα. Άσε τα επίσημα και πες επιτέλους τι συμβαίνει. Θέλετε να σας το πω τώρα. Ναι. Είπα κάτι, εν πάση περιπτώσει, εν ώρα εκνευρισμού. Ναι, τι είπες. Χαρούλα, κοίταξε. Εγώ ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Ή μάλλον όχι, δεν ξέρεις, γιατί αν ήξερες. Αν ήξερες. Αχ, αν ήξερες. Φίβος, σταμάτα να βογκάς αμοσχάρι και πες επιτέλους τι της είπες. Τι φωνάζεις εσύ, ρε. Εγώ σε σένα το είπα. Εμένα όμως απασχολείς μια ώρα εδώ πέρα. Πού σε, ναι. Η απειλή εκτοξεύθηκε εναντίον όλου του γραφείου. Γι' αυτό μίλα. Ε, ναι. Όποιος θέλει καφέ, από εβδομάδα θα έρχεται κάτω να σερβίρεται μόνος του. Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο σε ευγενικές ψυχές. Ε, λοιπόν. Επειδή εμείς όλοι εδώ μέσα είμαστε βάρβαρες ψυχές, mm, και περισσότερο από όλους εγώ, άρον τα φλιτζανό, ποτηρά σου και περιπάτη. Δεν θέλουμε τίποτα από σένα, ρε. Γεια στάσου, ρε Χαρούλα, πώς δεν θέλουμε τίποτα. Ποιος θα μας φέρει ένα ποτήρι νερό. Ένα σωρό βρύσες έχει έξω. Καλά, ζεστό νερό, θα πίνουμε. Τι λες, αυτό που μας φέρνει τούτος εδώ χάμου είναι καλύτερο. Ελάτε, σταματήστε πια και μην μιλάτε για πράγματα που δεν γίνονται. Μα τον αφήσουμε να μας εκβιάζει. Θα του φερόμαστε καλύτερα και αυτό είναι. Ο Φίβος δεν θέλει τίποτα παραπάνω από εμάς, από μια πιο ευγενική και πιο φιλική συμπεριφορά. Μπράβο, ρε Ρέλιν, έτσι είναι όπως τα λες. Τίποτα δεν ζητάω. Μια φιλική συμπεριφορά ζητάω. Μωρέ, ξέρω εγώ τι ζητάς, αλλά δε. Τι είδε, τι. Χαρούλα, Χαρούλα, τι είδε, ρε Χαρούλα. Άσε τώρα, δε. Δεν είναι φιλική συμπεριφορά που ζητάς, άλλα ζητάς εσύ, αλλά. Να τα πάλι τα αποσιωπητικά. Πετάμε ένα αλλά και σταματάμε. Τι άλλα, ρε Χαρούλα, τι άλλα, πες μου. Άσε τώρα, Φίβο μου. Αφού ξέρεις τι εννοώ, άσε τώρα. Όχι, για κάτω λίγο πιο καθαρά, γιατί είμαστε λίγο καθυστερημένοι στο μυαλό και δεν καταλαβαίνουμε. Για τα ξεσπάσματά σου, εν λέω. Πώς τα εξηγείς, δηλαδή. Κοίταξε, Φίβο μου, κοίταξε. Εν μέρη σε κατανοώ, διότι νέος άντρας είσαι, ναι, κυκλοφορείς μέσα στις γυναίκες, να πούμε, είναι φυσικό να θες και εσύ να κατακτήσεις μία από αυτές και να την καταστήσεις προσωπική και ιδιωτική σου γκόμενα. Ναι. Όπως φυσικά κάνουν όλοι σχεδόν οι άντρες, ναι, και βάζουμε το σχεδόν, διότι υπάρχουν και εξαιρέσεις οι οποίες στις μέρες μας πληθαίνουν ανησυχητικά. Λοιπόν, εσύ όμως, Φίβο μου, δεν ανήκεις σε αυτές τις εξαιρέσεις, κατάλαβες, και κακώς. Διότι αν ανήκεις σε αυτές τις εξαιρέσεις, θα έχει γλιτώσει το γυναικείο φύλο από έναν πολύ ενοχλητικό και πολύ περίεργα βαρεμένο αρσενικό. Ας είναι, εν πάση περιπτώσει. Στάσου, ρε Χαρούλα, στάσου, ρε Χαρούλα, στάσου, ρε Χαρούλα. Πήρες φορά και λες. Τι λες, ε? Με θέλεις ανώμαλο, δηλαδή, όχι, για να καταλάβω, πες μου. Ίσως θα ήταν μια κάποια λύση και για σένα και για εμάς τις γυναίκες, αλλά βλέπεις η φύση αλλού τις κάνει τις παραξενιές της. Με συγχωρείς, αλλά δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη σκέψη σου. Ενοχλώ δηλαδή, επειδή είμαι φυσιολογικός άντρας. Ε, ναι, ρε Φίβο, ενοχλείς γενικά. Πάρ' το απόφαση, ρε παιδάκι μου. Είμαστε πλοία ανοιχτής θαλάσσης, να πούμε. Είμαστε φτιαγμένες για μεγάλα κόλπα, το κατάλαβες. Για γκόμενους με προσόντα. Εμείς, κύριε Φίβο, θέλουμε τους άντρες να πέφτουν στα πόδια μας και αυτούς τους άντρες θέλουμε να τους κυνηγάνε γυναίκες. Πολλές γυναίκες, κατάλαβες. Ένα σύνταγμα γυναίκες να τους κυνηγάει και αυτές να τις διώχνουν όλες. Και να πέφτουν στα πόδια σου, το ακριβώς. Δηλαδή το παίζεις κάτι μεταξύ Κλεοπάτρας, Μαντόνας και Αναστάσιας Κίνσκι. Σε πολύ καλή ελληνική έκδοση, μάλιστα. Τότε με συγχωρείς, ε. Με συγχωρείς που σε παρεξήγησα. Εδώ χρειάζεται κατανόηση. Δηλαδή. Και πρέπει να το πω και στα άλλα παιδιά, να μην σου πηγαίνουν κόντρα γενικά. Γιατί ξέρω κι εγώ τι θα πει ο γιατρός, ε. Πάντως για μένα η κατάστασή σου είναι πολύ σοβαρή. Σοβαρή, ε. Σοβαρότατη. Κάτσε εκεί που κάθεσαι, αγόρι μου, εκείνο. Ναι. Άντε, διεσόξω, ρε. Πήθηκε, ρε. Πήθηκο, είδε.
άνθρωπο όμορφο απροσάρτητο! Να πιστεύω. Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, κυρία. Τι να σας συγχωρέσω. Τι κατάσταση είναι αυτή εδώ μέσα. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το ξέρω. Δίκιο έχω. Το μάτι μου δεν έχω. Ελάτε να καθίσω, ελάτε να καθίσω. Δεν θέλω να καθίσω. Να δω θέλω. Το μάτι μου θέλω. Χίλια συγγνώμη, σας χτύπησα πολύ. Εσύ τι λες. Μάλλον πολύ κόπο το δεξί δεν λειτουργεί καθόλου. Ποιο δεξί. Το μάτι, δύο δεν έχετε. Δεν ξέρω. Είχα. Τώρα ούτε κι εγώ ξέρω πώς έχω. Να σας βάλω λίγο κολύριο. Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα. Να σας φέρω ένα πεντράκι νερό. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν παιδάκι μου τίποτα. Γυναίκα φύγετε. Μα τι σε έπιασε και σένα πια. Α, σε μερελέν τώρα θα κάνουμε και κουβεντάτε. Καλά, και εσύ του παραβγαίνει το αλλού. Go home, κορτάκι. Go home. Πες μου, Βρεχαρούλα, έτσι. Εξήγησε μου για να καταλάβω τι συνέβη με το Φίβο. Για να καταλάβω δηλαδή. Γιατί τρώγεστε εδώ μέσα και κάνει τάνω κάτω το γραφείο κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν είναι τίποτα. Κάτι μου είπε για ένα γιατρό, καθόλου. Είχες κρυάδες. Όχι, εξάψεις είχα. Μα γιατί στα καλά καθούμενα. Έκανε λάθος γιατρό. Έφερε γιατρό. Όχι. Τότε πού είναι το λάθος του. Με μένα μου είπε να πάω. Σε παθολόγο. Δεν θα το έλεγα. Σε χειρούργο. Όχι ούτε. Δεν φαντάζομαι σε οδοντίατρο. Όχι δα, τέτοιο δόντι. Εσύ θα με σκάσει. Τι γιατρός ήταν αυτός. Γυναικολόγος. Κοντεύετε να το βρείτε. Τι κοντεύω να το βρω που με έχει τρελάνει. Και σε λίγο θα χρειαστώ ψυχίατρο. Το βρήκε. Σε αυτόν με έστειλε. Α, είχε πολύ δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο. Τότε κι εγώ είχα δίκιο που σου το βούλωσα το μάτι. Απόλυτο δίκιο! Να βγάλει τρελέ ο τηλέφωνο. Τα ακούσαμε. Αμφιβάλλω. Αν τα ακούγατε, θα σηκώνατε και κανένα ακουστικό. Ώρα είναι να μας βγάλετε και κουφές εδώ μέσα. Ώρα είναι να μας βγάλετε και κουφές. Κόσμος λέγεται παρακαλώ. Και δυνατά αν έχετε την καλοσύνη, διότι δεν ακούμε όπως λένε ορισμένοι εδώ μέσα. Μάλιστα, κυρία μου, δυνατά, αλλιώς κλείστε το. Εσείς, αγάπη μου. Όχι, καρδιά μου, εσύ να μιλάς όσο σιγά θέλεις. Ναι, και ο ψιθυρός σου ακούγεται σένα, αγάπη μου. Ναι, καρδιά μου, ναι, το βράδυ. Ναι, βέβαια, στον παράκι. Τι, φυλάκια. Πού μου τα δίνεις τα φυλάκια? Ναι, στο μαγουλάτσι. Και πού αλλού? Και στα χυλάτσα και στο λεμουδάτσι και στην κυλίτσα. Όχι, μην πας παρακάτω γιατί καργαλιέμαι. Εντάξει, αγάπη μου, ναι, το βράδυ, καρδιά μου. Γεια σου, ψυχή μου, γεια σου. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Α, δεν φταίω εγώ. Βάλτε τα με το Θεό που με έκανε ωραία. Μου φαίνεται πως είχε δίκιο ο Φίβος που σου είπε για γιατρό. Κωστάκι, εμένα μου φαίνεται ότι σε τρώει και σένα το μάτι σου. Για πρόσεχε λιγάκι. Γεια σου, Χαρούλα, γιατί αυτή η υποδοχή. Δεν είναι τίποτα. Μας πετύχατε εν ώρα ασκήσεων. Α, έτσι. Και η Κατερίνα πού είναι, αυτή δεν ασκείται. Πώς, αλλά σε άλλο χώρο, στο στούντιο. Καθίστε εκεί στο γραφείο της όπου να ανέρχεται. Ευχαριστώ. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Γεια σου, γεια σου, κύριε Χρήστο. Τι έκπληξη ήταν αυτή, πώς από εδώ. Περαστικός ήμουν και είπα να η ευκαιρία να δω την Κατερίνα μου. Και να συζητήσω μαζί της χωρίς να είναι μπροστά άλλη. Βρε Χρήστο μου, τόσος κόσμος είναι εδώ. Εκτός εάν όταν είμαι εγώ μπροστά σου δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Σίγουρα δεν βλέπω τίποτα άλλο όταν είσαι εσύ μπροστά, αλλά όταν λέω άλλοι εννοώ τους δικούς μου που δεν μας αφήνουν ποτέ ήσυχους μόνος. Ναι, λοιπόν, για λέγε μου, γιατί θέλω κι εγώ να σου πω μετά κάτι. Δεν νομίζεις ότι παρατράβηξε. Τι πράγμα. Αυτή η υπόθεση του γάμου μας. Ναι, πάει να γίνει κάτι σαν τα έργα του Μετρό και την εκτροπή του Αχελώου. Και αν προσθέσεις και τη σύζευση Ρίου Αντιρίου, θα ολοκληρώσεις τη σκέψη σου. Αλήθεια, γιατί για αυτά τα έργα μιλάνε μόνο στις παραμονές των εκλογών. Γιατί γενικά στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο στο μέλλον. Θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο από τον Ερεστώτα. Αλλά εμείς τις υποσχέσεις μας θα τις στηρίσουμε. Γάμος εδώ και τώρα, τι λες. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Μόνο πρέπει να συζητήσουμε μερικές λεπτομέρειες, γιατί υπάρχουν μερικές διαφωνίες. Τι διαφωνίες? Μεταξύ μας δεν υπάρχουν διαφωνίες. Εγώ δέχομαι ό,τι πεις εσύ. Άρα λοιπόν θα κάνουμε πολιτικό γάμο. Γιατί βρε Κατερίνα μου πολιτικό? Χριστιανοί δεν είμαστε? Και χριστιανοί και ορθόδοξοι, τουλάχιστον αυτό γράφουν οι ταυτότητές μας. Αλλά βρε Χρήστο μου, εγώ έκανα ένα γάμο και πέπλα έβαλα και στην εκκλησία πήγα. Τουλάχιστον τώρα θα ήθελα τα πράγματα έτσι να γίνουν πιο απλά. Ναι, αλλά για μένα είναι ο πρώτος μου γάμος. Ναι, ο πρώτος σου, αλλά μην ξεχνάς ότι είμαστε σε μια ηλικία που δεν μας επιτρέπεται η πολλή επίδειξη και το πολύ πανηγύρι. Χρήστο μου, κατάλαβέ με, εγώ δεν είμαι για πολλά τραλαλά, ενώ στο Δημαρχείο θα είναι αλλιώς. Έλα βρε Χρήστο μου, θα πάμε εκεί ήσυχα ήσυχα και δεν θα μας πάρει κανένας χαμπάρι. Και να μην καλέσουμε τους φίλους μας. Τι τους θέλουμε, τους φίλους, τους συγγενείς, Χρήστο μου. Και όταν λέω συγγενείς, εννοώ τους πολύ πολύ κοντινούς μας. Και δεν θα πάμε στην εκκλησία? Στο Δημαρχείο, Χρήστο μου, στο Δημαρχείο. Στο Δημαρχείο,
Εκεί σε κατάνιδες αυτή, κυρία. Να σε παντρέψει ο Τρίτσης. Έλα, βρε, αμαλιάσαι τα αστεία. Δεν αστειεύομαι. Ούτε είναι καιρός για αστεία τώρα που τα πράγματα πήραν αυτή την τραγική μορφή. Δεν είναι και τόσο τραγικό πράγμα να σε παντρέψει ο Δήμαρχος. Είναι! Και δεν έχω τίποτα εναντίον του Τρίτσι. Μια χαρά άνθρωπο είναι και το θαυμάζω απεριόριστα, διότι αν και δημότη Κεφαλονιά βγήκε δήμαρχο Αθηναίων. Θα μου πει δηλαδή, ποιο είναι Αθηναίο σε αυτόν τον τόπο. Τέλο πάντων, το πρόβλημά μα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μα είναι ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το λέει η ταυτότητά σου, ναι ή όχι. Και το λέει και είμαι χριστιανό Ορθόδοξο. Ωραία. Αφού λοιπόν είσαι χριστιανό και Ορθόδοξο, δεν μπορεί να σε παίρνει αυτή η κυρία να πηγαίνει να σε παντρέψει ο δήμαρχο. Βρεάσε το δήμαρχο. Τι δουλειά έχει ο δήμαρχο. Κάνει άλλε δουλειέ ο δήμαρχο. Ναι, σκοτώνεται στη δουλειά. Ανεβαίνει στο λικαβιτό και φυσάει να φύγει το νέφος. Δεν παντρεύει ο δήμαρχος, θα σε παντρέψει κάποιος δημοτικός σύμβουλος. Η Ανουσάκη. Θα σας δώσει και προγράμματα διέτης για να δυνατήσετε. Δεν μας χρειάζονται. Η Κατερίνα μου τα ξέρει πολύ καλύτερα αυτά από την Ανουσάκη. Τα ξέρει η Κατερίνα. Όλα τα ξέρει η Κατερίνα. Σε έχει πείσει γι' αυτό, γι' αυτό σας έρνει από τη μύτη. Μια χαρά. Αυτό θα γίνει Χρήστο, μάλιστα Κατερίνα. Εκείνο θα γίνει Χρήστο, μάλιστα Κατερίνα. Όλο μάλιστα και ναι. Της είπες ποτέ, όχι, αυτό δεν θα γίνει έτσι. Της το είπες. Μα δεν αποφασίστηκε τίποτα. Μια συζήτηση κάναμε. Και εσύ δεν έφερες καμία αντίρρηση. Πώς έφερα, στο φλού έμεινε το πράγμα. Θα το ξανασυζητήσουμε. Πότε θα τα συζητήσετε? Έχετε καιρό να τα συζητήσετε. Εσύ λες ότι μέχρι το τέλος εβδομάδας πρέπει να γίνει ο γάμος. Και δε μου λες με τι θα πάτε στην τελετή στη δημαρχία? Με απορριμματοφόρο? Απορριμματοφόρο θα σε πάρει εσένα. Σε πετάξει σε καμιά χωματερή να ισχάσουμε. Ελά στην ειρήνη τώρα, με μένα συζητάς. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Ποιανού ήταν αυτή η λαμπρή ιδέα της Ξινής? Δική μου και σας το λέω μια και καλή. Εγώ θα παντρευτώ και το γάμο θα τον κάνω όπου θέλω και όπως θέλω. Βρε πουλάκι μου, χριστιανοί είμαστε. Τι δουλειά έχουμε στη δημαρχία? Και επιτέλους άλλο μεγαλείο έχει η εκκλησία. Ανεβαίνει σκάλες. Ανάβουν οι πολυέλεοι. Έχει χοροδία. Οι χοροδίες και οι πολυέλεοι κοστίζουνε. Ναι, εδώ θα κάνουμε τώρα την οικονομία. Βρε πουλάκι μου, τι σώει γάμος σαν αυτός όταν δεν τον ευλογήσει η εκκλησία? Εκτός αν σκοπεύεις να χωρίσεις γρήγορα. Γιατί όσοι παντρεύονται στην εκκλησία δεν χωρίζουνε? Χωρίζουν, δεν τα ξέρω. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε, αυτά μας μάθανε, αυτά ξέρουμε. Γάμος που δεν τον ευλογεί η εκκλησία δεν είναι γάμος. Εντάξει, εντάξει, θα γίνει στην εκκλησία. Και εμένα μου ερχότανε άσχημα να μην πάω στην εκκλησία, αλλά να ήθελα να αποφύγω όλες αυτές τις τελετές και τα πανηγύρια. Τις Κυριακές της εκκλησίας μαζεύεται πολύ κόσμος. Βλέπω ένας από εδώ, σε βλέπω άλλος από εκεί. Και στο κάτω-κάτω, όταν είσαι νέα, δεν πειράζει. Αλλά πώς θα σε βλέπουν να πηγαίνεις νύφη στην ηλικία μου? Να βάλεις πυκνό βέλο, να μην σε βλέπουν. Άψε, μπρεσί, άσε βλακίες. Όλος αγλαμάρες είσαι. Άψε, Κατερίνα. Θα βρούμε ένα εκκλησάκι μακρινό να πάμε. Εσύ να φροντίσεις για τον κουμπάρο και όλα τα άλλα θα τα τακτοποιήσω εγώ. Βρήκα κουμπάρο. Θα παρακαλέσω να μας παντρέψει η κυρία Ζαχαροπούλου. Όχι! Τι έπαθε, Σοφία μου? Εγώ είπα για κουμπάρο. Δεν μίλησα για κουμπάρα και μάλιστα ζωντοχείρα. Λοιπόν, θα σας παντρέψει αρσενικός. Πάρ' το απόφαση και μη μου πεις όχι. Γιατί κάτι ξέρει η Σοφία. Άνοιξε. Ο Δημήτρης μου αρέθανε. Όχι, όχι, μην ανοίγεις, περίμενε μια στιγμή. Μαμά, πάμε μέσα, σε παρακαλώ. Έτσι, δεν ξέρω, άμα έρχεται αυτό το παιδί, χαλάει η διάθεσή μου, σαν να με πείραξε το φαΐ. Καλέ, γιατί, μια χαρά παιδί είναι. Μια χαρά και δύο τρομάρες. Έλα τώρα, μην είσαι υπερβολική και με την ευκαιρία αυτή να του θυμίσω και για τις 500.000 που ακόμα δεν σας τις επέστρεψε. Ηρεμήστε πια, ηρεμήστε. Σε ένα μήνα το παιδί που θα τα επιστρέψει. Ούτε 15 μέρες δεν έχουν περάσει. Με αυτή την ευκαιρία πέταξε του εσύ καμιά σπόντα, καλά, έτσι καλά. Να το θυμάται, καλά, να το ξεχνάει. Κάντε δύο τις σπόντες ή μάλλον άσε, θα του ρίξω κι εγώ τη δική μου. Αμάν πια. Έλα μαμά, πάμε. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια. Γεια. Γεια σου. Τι είναι, καλέ, τι ύφος πένθυμο είναι αυτό? Άσε με, ρε Ειρήνη, τώρα, άσε με. Συμβαίνει τίποτα σοβαρό, να ανησυχήσω? Συμβαίνει, ρε Ειρήνη, συμβαίνει. Είμαι τώρα να τριγυρίζω έτσι σαν βουλευτής που έχασε τις εκλογές για ένα ψήφο και να μην συμβαίνει? Τώρα κι εσύ παράδειγμα ήταν αυτό που έφερες. Αυτό βρήκα, αυτό έφερα. Λάθος όμως, μεγάλο λάθος. Γιατί οι βουλευτές που δεν βγαίνουν λόγω σταυρών βολεύονται αλλού. Ολυμπιακοί, ΟΤΕ, ΔΕΗ και τότε εκδικούνται σκληρά. Δε με σταυρώσατε, λέει, τώρα θα σας σταυρώσω εγώ. Ρίχ τους 50 τηλεφωνικές μονάδες παραπάνω. Κόψε τα δρομολόγια για τα νησιά. Ναι. Τόλμησες και πάτησες διακόπτη να ανάψεις πορτατήφ. Φέρε πίσω το μισθό σου. Όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να μας φέρεις άλλο παράδειγμα. Εσείς έχετε όρεξη για αστεία. Εγώ καίγομαι. Έλα, μωρέ, τώρα καλά, ένα αστείο. Είπαμε για να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Για πες τώρα, τι συμβαίνει. Οι Ιαπωνέζοι. Τι μας έκαναν οι Ιαπωνέζοι?
Εμείς μια χαρά τους φερθήκαμε. Μέχρι κοντζά Μητσοτάκη τους στείλαμε για την ενθρόνηση του Ακηγήτο. Και όχι μόνο του, οικογενειακός. Η Μαρίκα, η Ντόρα, μέχρι τις Φιλιππινέζες του πήρε μαζί. Εγώ το είπα. Εσύ σήμερα έχετε όρεξη για αστεία. Καθόλου. Ύστερα από αυτό που μας είπες για τους Ιαπωνέζους, μάλλον αρχίσαμε να ανησυχούμε. Για λέγε λοιπόν, τι έκαναν οι Ιαπωνέζοι. Θέλουν να πληρωθεί όλη η παραγγελία μπροστά. Δηλαδή πόσο ακόμα. 1,5 εκατομμύριο. Να τα κακαμαντάτα. 1,5 εκατομμύριο εκτός τις 500 τις δικές μας, ε. Φυσικά. Και δηλαδή άμα δεν δώσουμε και αυτά χάνουμε και τις 500. Ποιες 500, Ειρήνη. 1 εκατομμύριο χάνουμε. Δεν έβαλα κι εγώ 500. Ποιες 500 μπορείς δικές σου που αμφιβάλλω πολύ αν ήτανε δικές σου οι 500. Πώς δεν ήτανε δικές του, τις δανείστηκε. Σαν τις 500 τις δικές μας. Ποιες δικές μας τώρα, οι δικές μας. Τώρα οι δικές μας γίνανε Ιαπωνέζικα γεν. Άκουσε Δημήτρη, Θανάση ή Νάσο. Δεν ξέρω τι θα κάνεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θέλω να μου επιστραφούν οι 500. Μα προπό θα παίξεις για να κερδίσεις. Μα γιουγκοσλαβικό καλαμπόκι θα πουλήσεις για ελληνικό. Τα λεφτά τα θέλω μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τώρα εγώ βρίσκομαι στην κατάσταση που βρίσκομαι. Με πιέζετε κι εσείς άλλο. Έλα βρε παιδάκι μου, τι ξέρεις τώρα τη θεία μου, τι ανάποδη που είναι. Πάντως εγώ τις 200 που σου έδωσα δεν τις θέλω. Εγώ όμως τις 300 τις δικές μου τις θέλω. Και αν δεν μπορείς αυτή την βδομάδα, την άλλη βδομάδα οπωσδήποτε. Άντε και τον τόκο στο χαρίζω. Μα δεν καταλάβατε τίποτα, εγώ εδώ πέρα καταστρέφομαι. Γιατί βρε καταστρέφεσαι, έβαλες τίποτα για να καταστραφείς. Χάνει 10 εκατομμύρια. Πού τα χάνει βρε, πού τα είχε. Τα είχε στην τσέπη του και του τα πήρανε. Αν πληρώσουμε το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων, το κέρδος από τη δουλειά είναι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια. Αν τα γαριδάκια! Και από τις πατάτες, τσίπς. Καλέ τσάμπα του τα δίνουν οι Ιαπωνέζοι. Λίγο καλά να τα πάει και να χωθεί στην κοινή αγορά, τους τα πήρε χοντρά. Προς το παρόν τα πήρε από εμάς. Μα δεν θα τα χάσετε, θα τα πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Και ο τόκος, όπως είπαμε, 100% το μήνα. 500 δώσατε, 1 εκατομμύριο θα πάρετε. Πότε θα τα πάρουμε? Πότε θα τα πάρετε και πότε θα τα πάρετε. Αυτά είναι πράγματα που τα είπαμε 100 φορές. Αν βρεθεί το 1,5 εκατομμύριο και να πληρωθεί το εμπόρευμα. Το καταθέτω εγώ στην τράπεζα και τσιφ φορτώνεται στο πλοίο και έρχεται. Βρε, με πλοίο θα έρθουν τα γαριδάκια. Βρε, τόνι είναι το εμπόρευμα, τόνι ολόκληρη. Σε τι θες να έρθουν, σε αεροπλάνο? Με το πλοίο θα κάνουν 1 μήνα να έρθουνε. Και αν περάσουνε και από την πετρελοκυλίδα του Περσικού κόλπου, δεν θα τρώγονται, θα είναι για φτύσιμο. Δεν παθαίνουνε τίποτα, είναι σε φακελάκια με κενό αέρος. Το κενό αέρος βρίσκεται στο κεφάλι σου. Σε αυτό έχει δίκιο η θεία σου. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Δημήτρη, τα λεφτά να μου επιστραφούν το γρηγορότερο. Γιατί σε αυτό το σπίτι γίνονται και κάποιοι γάμοι και έχουμε ανάγκη από αυτά τα χρήματα. Τώρα, τι μου το θύμισες αυτό το δυσάρεστο γεγονός? Μαμά, άσε τα σχόλια, η απόφαση πάρθηκε. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνω. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ας μη συζητάμε άλλο για αυτό το πράγμα. Γιατί και εσύ έχεις ένα κενό στο κεφάλι σου, αέρος, και μεγάλο μάλιστα. Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τα λεφτά να μου επιστραφούν το γρηγορότερο. Μάλιστα! Άνοιξε ένα λογαριασμό στην τράπεζα για να κάνεις κατάθεση. Την ώρα που ήρθε δεν έχει πει κουβέντα, μόνο πίνει. Γιατί δεν το ρωτάς να σου πει τι έχει? Τι έγινε, αγόρι μου, τι έχουμε? Σαν συννεφιασμένο σε βλέπω. Τίποτα, μωρέ, τι να έχω. Όχι τίποτα, λέγε. Έλα, μίλατε. Τι να μιλήσω, ρε. Το θέμα είναι να μπορέσω να βρω τη λύση. Άμα δεν μπορώ, τι να μιλάω, να σε στεναχωρώ και σένα. Λέγε εσύ, μωρέ, εγώ τους αντέχω τη στενοχώρια. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Ρίχτα, να τα ξεμπερδέψουμε, άντε. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω έναν ξάδερφο που φεύγει στην Αυστραλία. Καλό του ταξίδι ο άνθρωπος, γι' αυτό στενοχωριέσαι. Όχι, μωρέ, αλλά κοίταξε, αυτός ο ξάδερφος έχει ένα μαγαζί. Ξέρεις, ψηλικά και έτσι. Πουλάει και περιοδικά και εφημερίδες. Το καλοκαίρι βάζει και παγωτά μέσα. Ξέρεις, εκεί στον Άγιο Νικόλαο μου, στα κάτω Πατήσια, στην Αγαρνών. Ξέρω, έχει και σταθμό ηλεκτρικός. Α, μπράβο, ακριβώς απέναντι από το σταθμό. Ξέρεις τώρα, ο κόσμος πάει, ο κόσμος έρχεται, έχει πολλή κίνηση. Ναι, και τώρα που φεύγει ο ξάδερφος, τι να το κάνει, να το κλείσει αυτό? Καλό, τι να το κλείσει, το πουλάει και τζάμπα. Αυτός βιάζεται να φύγει και το δίνει ως όσο. Καλά, όποιος το πάρει αυτό το μαγαζί, έκανε την τύχη του, γιατί έχει χώρο να το μεγαλώσεις και να βάλεις και άλλα πράγματα μέσα. Άραστε. Και ο ξάδερφος γιατί το πουλάει και πάει στην Αυστραλία? Πάει στην Αυστραλία γιατί είναι η αδερφή του εκεί μόνο. Ξέρεις, αυτή έχει εργοστάσια, business, πέθανε ο γαμπρός του. Και την έχει αφήσει μόνη της αυτή τώρα εκεί πέρα και η γυναίκα θέλει κάποιον άνθρωπο δίπλα της να τη συμπαρασταθεί, κατάλαβες? Αυτές είναι τύχες. Τι τύχες, ρε Αλέξη. Τον άντρα της έχασε η γυναίκα. Τι είχε, το λες εσύ αυτό? Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για τον ξάδερφο όμως είναι τύχη. Μάλιστα.
Ωραία, τώρα τι, γι' αυτό στεναχωριέσαι. Ε, βέβαια γι' αυτό στεναχωριέμαι, ρε Χαρούλα. Αν είχα εγώ τώρα 500 χιλιάρικα, θα το έπαιρνα το μαγαζί. Ή αν είχες εσύ που λέει ο λόγος. Τι λέει ο λόγος. Να ρε παιδί μου, θα έβαζε εσύ τα δικά σου, θα έβρισκα κι εγώ άλλα 500 χιλιάρικα και θα το παίρναμε το μαγαζί. Θα το έγραφα μάλιστα και στο όνομά σου για να σε εξασφαλίσω. Όχι, γιατί, μαζί θα το γράφαμε, γιατί μόνο σε μένα. Εντάξει, Χαρούλα, άμα θέλεις εσύ μαζί. Εγώ για σένα ναι, δηλαδή. Εντάξει, ωραία για μένα, αλλά όχι να ρηχτείς εσύ, δεν μ' αρέσει αυτό. Είσαι διαμάντη, ρε Χαρούλα, είσαι διαμάντη. Και εσύ, Αλέξη. Και εσύ. Και στο λέει Χαρούλα αυτό, ε. Έχει μεγάλη σημασία που στο λέει Χαρούλα αυτό, διότι το μάτι της Χαρούλας κόβει, Αλέξη. Τον πιάνει το σκάρτο τον άνθρωπο, κατάλαβες. Σε πολύ καλό παιδί. Καλό είμαι, αλλά άτυχο. Απ' δεν θέλω τέτοια. Εδώ, εγώ, Χαρούλα. Τι. Λίγη τύχη είναι που γνώρισε τη Χαρούλα. Το ξέρω, μωρέ, αλλά εγώ τη Χαρούλα θέλω να την κάνω ευτυχισμένη. Είμαι, αγάπη μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και μόνο που σε βλέπω αυτά. Μα το Θεό, βρε, Αλέξη, έτσι ένα περίεργο πράγμα. Με το που μπαίνει στο μαγαζί, βλέπω κάτι έτσι να λάμπει γύρω από το κεφάλι σου. Πώς είναι η Άγιοι στην εκκλησία, κατάλαβες, έτσι. Κοίτα τι έχουμε πάθει να τον βλέπουμε με φωτοστέφανο, κατάλαβες. Σαν τον Άι Δημήτρη μου φέρνεις, έτσι λίγο Άι Γιάννη, λίγο Άι Νικόλα, κατάλαβες ένα πράγμα. Κι εγώ, κορίτσι μου, σαν άγγελο σε βλέπω. Γι' αυτό και θέλω να σε εξασφαλίσω. Κοίταξε να δεις τώρα η ευτυχία. Άμα δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν μπορεί να κρατήσει πολύ. Κακά τα ψέματα. Και δεν λέω πολλά, ρε παιδί μου. Να έχουμε μια δική μας δουλίτσα, έτσι. Και σίγουρη να είναι και δουλειά. Και όχι αφεντικά στο κεφάλι μας. Δεν τα πάω τα αφεντικά. Ούτε εγώ δεν τα. Μου σπάνε τα νεύρα τα αφεντικά. Να σου πάρω το σπιτάκι σου. Να κάνουμε τη φωλίτσα μας. Αλέξη μου, μην μου τα λες αυτά γιατί. Με συγχωρείς, θα το πω, αλλά μ' ακούω συγκινητικά, εγώ κατουργέμαι. Κοίτα, ένα περίεργο πράγμα να μου ανοίγει τα νεφρά η χαρά, ρε παιδά. Γιατί είσαι αγνός και απλός άνθρωπος. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, θα το πάρουμε το μαγαζί. Βέβαια το πάρουμε. Δηλαδή υπάρχουν 500? 800 έχω. Και έλεγα την αντισκάνω, γιατί με 800 ξέρεις δεν παίρνεις τίποτα. Άσε, Χαρούλα, θα στισκάνω εγώ εκατομμύρια. Αυτό το μαγαζάκι θα μας κάνει πλούσιους, ε. Εντάξει, σταμάτα, μη λες άλλα, γιατί δεν τα έκανα πάνω μου. Ρε, άκου που σου λέω, αυτό το μαγαζάκι θα γίνει η ευτυχία μας. Ναι, καρδιά μου, συγγνώμη να πάω στην τουαλέτα. Κοίταξε να δεις, γεροί να είμαστε και να δουλέψουμε. Και θα περάσουμε μια ζωή ονειρεμένη, ε. Ναι, σταμάτα, γιατί δεν βαστιάμε άλλο, αγάπη μου. Δεν μου λες, Χαρούλα, σ' αρέσουν τα παιδιά. Πώς, τρελαίνομαι, αλλά άσε με να φύγω. Καλά, θα κάνουμε πολλά παιδιά, ε. Ναι, να το ξέρεις αυτό το πράγμα, θα γεμίσουμε ένα σπίτι κουτσούβελα. Ναι, καρδιά μου, κάτσε και θα γίνουμε ρεζίλ. Το ξέρω, Παναγία μου. Δεν κρατιέμαι, πάει, δεν κρατιέμαι, θα γίνω ρε. Γεια σου, Ελενάκη. Τι έπαθες εσύ, από πού έρχεσαι, πού τάπινες? Λόγω οικονομίας τάπινα σπίτι μου, αλλά... Τώρα ήρθα να συνεχίσω εδώ. Πού είναι αυτή? Ποια είναι αυτή? Φιλενάδα σου. Όνομα δεν έχει? Έχει, αλλά εγώ δεν θέλω να το ξέρω. Γι' αυτό ξαναρωτάω και λέω. Πού είναι αυτή? Μέσα είναι, έχει δουλειά. Βάλε ένα διπλό ουίσκι. Τίποτα δεν θα σου βάλω. Αρκετά έχεις πει. Μάλλον καφέ χρειάζεσαι. Όχι. Εγώ θέλω να δω τον άλλον. Έλα, πάψε, θα σ' ακούσει. Μπα, εδώ είναι αυτός. Για να το γνωρίσουμε. Δεν είναι ανάγκη να τον γνωρίσεις. Άκουσε εδώ. Ναι. Θα σου βάλω ένα ουισκάκι, θα το πιείς και μετά θα πας σπίτι σου να κοιμηθείς, γιατί αύριο έχεις δουλειά, έτσι. Όχι. Εγώ θέλω να γνωρίσω αυτό το καθήκη. Έλα, πάψε τώρα. Μα τι θέλεις να σ' ακούσει. Έλα, σε παρακαλώ, ήρθες εδώ πέρα να μας κάνεις άνω κάτω το μαγαζί. Ελενάκη μου. Ελενάκη. Εγώ. Ούτε. Έλα, δείξε μου ποιος είναι και εγώ δεν θα κάνω φασάρια. Ποιος είναι? Αυτός που κάθεται από πίσω σου. Έλα όμως τώρα. Αυτός είναι. Έλα, αυτός έλα, εγώ. Έλα, ναι, ναι, αυτός είναι. Όχι, εγώ θέλω να γνωρίσω τον πισινό μου. Μα τι λες τώρα, ρε Φίβο. Όχι, το δικό μου. Αυτό που κάθεται πίσω μου, να το γνωρίσω. Θέλει. Βάλετε το. Βάλτε το, βάλτε. Όχι, μπράβο. Δεν το τσιγκουνεύτηκες, μπράβο. Κάντε. Στην υγειά σου, Ελενάκη. Στη δική σου. Υγειά σου. Στην υγειά σου, φίλε. Σε μένα μιλάς. Φίβο, τι είπαμε. Ελενάκη, δεν θα κάνω φασαρία, τίποτα. Εγώ δυο κουβέντες θα πω με το φίλο από εδώ. Τρέκεις. Φίλος, τρέκεις. Είμαι...
στην ίδια δουλειά με τη Χαρούλα. Αφήσει τα τηλέφωνα, εγώ στους καφέ. Καλό κορίτσι η Χαρούλα. Λίγο γκρινιάρικο, αλλά καλό κορίτσι. Καρδιά μου άλαμα. Ψυχούλα η Χαρούλα. Αλλά είμαστε πικράνες ποτέ, φίλε. Τ' άκουσες. Όποιος πικράνει τη Χαρούλα θα έχει να κάνει μαζί μου. Εσύ, ρε φίλε, τι της είσαι της Χαρούλας. Εκτός από ότι δουλεύετε μαζί, τι άλλο της είσαι. Έλατε. Τι της είμαι εγώ της Χαρούλα. Τίποτα δεν της είμαι. Τίποτα δεν της είμαι εγώ της Χαρούλα. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι σου θα σάξω πόντο πόντο κι άμα θα βρω δαχτυλικά από τη χώματα θα δει πως πήγε η αγάπη. Σιγά, σιγά, μην δουλεύεις τόσο πολύ. Θα πάθεις υπερκόπωση, παιδάκι μου. Τώρα σταμάτησα, κυρία Θάλια, να ρίχνω μια ματιά εδώ σε αυτό το φυλάδιο που με έφερε ο ξαδερφός μου για σας. Να, τι φυλάδιο είναι αυτό, διαφημιστικό? Διαφημιστικό, αλλά μεγάλη ευκαιρία. Ο ξαδερφός μου δουλεύει σε μια εταιρεία που πουλάνε οικόπεδα. Παραθαλάσσια οικόπεδα. Ναι, να έχουμε λεφτά εμείς για οικόπεδα. Εμείς τώρα χτίζουμε σπίτι. Μα δεν χρειάζονται λεφτά, είναι με δόσεις. Γιατί οι δόσεις δεν είναι λεφτά? Ναι, αλλά τα λέμε δόσεις, μιλάμε για μικρές δόσεις. 10.000 το μήνα, τι είναι 10.000 το μήνα? Μάλιστα. Άμα δεν σου περισσεύουν, είναι, παιδάκι μου. Εγώ νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, κυρία Θάλια. Για ρίξτε μια ματιά εδώ, τη γραφή. Παραθαλάσσια οικόπεδα. 10 λεπτά από την Ομόνια. Εσείς δεν λέγατε τις προάλλες ότι είχατε ανάγκη από μπάνια? Όπου και να πάτε, ένα ενίκιο θα δώσετε. Ξέρετε πόσο θέλετε για να νοικιάσετε ένα δωμάτιο μπροστά στη θάλασσα? Με αυτά και μόνο τα λεφτά, ξεχρεώνετε το οικόπεδο. Και σε σκέτο οικόπεδο, πού θα μείνει, παιδί μου? Καλά, εντάξει, τον πρώτο χρόνο βάζετε και ένα αντίσκηνο. Μετά βάζετε και ένα λιόμενο. Δεν έχει άδικο. Και αυτά τα οικόπεδα είναι μπροστά στη θάλασσα? Βέβαια, αυτά που είναι μπροστά στη θάλασσα είναι ακριβότερα, αυτά είναι ακριβά. Αλλά υπάρχουν και τα άλλα που είναι πιο μέσα και επειδή η περιοχή είναι έτσι σε πλαγιά αμφιθεατρικά, όλα βλέπουν στη θάλασσα. Α, μα μένει στον ανήφορο να μας λείπει, παιδί μου. Μα γιατί, κυρία Θάλια, τα άλλα που είναι μπροστά έχουν υγρασία. Και τα δίνουν με 10.000 το μήνα αυτά. Και μια μικρή προκαταβολή. Πόσο μικρή, δηλαδή? 50-60.000, κάπου εκεί. Τίποτα. Δηλαδή, μπορούμε να τα δούμε? Βεβαίως, όποτε θέλετε. Θα περάσει ο ξαδερφός μου από το σπίτι, θα μας πάρει με το αυτοκίνητο και θα πάμε. Τηλέφωνο. Σήκω γρήγορα να τον πάρεις τηλέφωνο. Θα το πάρουμε. Ποιο παίρνεις τηλέφωνο? Α, ρίξε μια ματιά εδώ, Ιάσονα. Τι είναι αυτό? Διάβασε. Διάβασε. Οικόπεδα με δόσεις. 10 λεπτά από την Ομόνια. Δεν καταλαβαίνω. Με δόσεις. Τζάμπα. Δεν με παρατάτε, λέω εγώ. Εδώ δεν έχουμε λεφτά για το σπίτι, τα παραθαλάσσια οικόπεδα μας έλειψαν. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να κάνω μπάνια. Και ποιος σε εμπόδισε? Ιάσονα. 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 Με τα λεφτά που θα δώσουμε για να νοικιάσουμε το σπίτι, αγοράζουμε το οικόπεδο. Και πού θα μένεις το οικόπεδο, κάτω από ομπρέλα? Θα βάλουμε μια σκηνή. Να και παθιασμένη τσιγκάνα η κυρία Θάλια. Γιατί, βρε Ιάσονα, καλοκαίρι είναι. Μια χαρά θα είμαστε μέσα στη σκηνή. Εντάξει, θα τη στήσουμε τη σκηνή. Ναι. Και για να βγάλουμε τις δόσεις, ναι, θα βάλεις εσύ μια φαρδιά φούστα και θα λες τη μοίρα και εγώ θα πάρω ένα ντάτσουν και θα πάω στην Εθνική Οδό και θα πουλάω μπανάνες. Τι λες τώρα, βρε Ιάσονα? Ναι, έχεις δίκιο, οι μπανάνες χαλάνε γρήγορα. Θα πουλάω πλαστικές πολυθρόνες. Σε σκηνές δεν μένουν μόνο τσιγκάνοι. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάνουν διακοπές σε σκηνές. Εσύ να μην μιλάς. Μια φορά ο Φουκαράς πήγε να πει κάτι σωστό και εσύ τώρα μου παίρνεις. Τι είναι 10.000 το μήνα? Τίποτα, τζάμπα είναι. Ναι, αλλά για πόσους μήνες? Υπάρχουν και φθηνά οικόπεδα. 10 λεπτά από την Ομόνια. Με θέα στη θάλασσα. Να αποφύγουμε και εκείνο το νέφος πια, δεν τον βλέπω. Στον καύσωνα και τον πετόν Αρμέ. Κοίτα πώς μου την έχουν στήσει. Γιατί? Άσχημα πράγματα σου λέμε. Μα τώρα με φαντάζεσαι εμένα σε σκηνή? Τον πρώτο χρόνο μετά θα βάλετε ένα λιόμενο. Ναι, ναι, ναι. Να φυσήξει ο αέρας, να μας το πάρει, να ησυχάσουμε. Όχι, παιδάκι μου, θα χτίσουμε. Σε λίγο καιρό θα χτίσουμε. Τον πρώτο χρόνο ένα δωμάτιο, το δεύτερο χρόνο το άλλο. Έπειτα θα κάνουμε το σαλόνι. Έτσι κάνουν όλοι. Ναι. Κοίτα που κοντεύουν να με πείσουν. Επιτέλους, ρε παιδάκι μου, πάμε, το βλέπουμε. Και άμα δεν σ' αρέσει, μην το αγοράζεις. Τι έχουμε να χάσουμε? Μια εκδρομή θα κάνουμε. Να και του εκδρομικού ομίλου, κυρία Θάλια. Το
διαφημιστικό μιλούσε για 10 λεπτά από την Ομόνοια. Μη στενοχωριστώ που να είναι αυτά. Ναι, να το δω και να μην το πιστέψω. Έτσι, να γκρινιάζει, Γιάσονα. Τι να πάψω, ρε μάνα. Δεν βλέπει ότι κοντεύουμε να φτάσουμε στον Εύρο. Το πουλί έφυγε. Ναι, ναι, τώρα θα περάσουμε και τα σύνορα και τελείωσε. Πολύ γκρινιάρισε εσύ, μωρέ. Πολύ γκρινιάρισε. Θα γεράσει γρήγορα, ε. Μη μου τη βγαίνει έτσι. Όταν γράφει 10 λεπτά, θα εννοεί 10 λεπτά. Τι έγινε, γιατί σταματήσαμε εδώ? Για να δούμε τα οικόπεδα. Η θάλασσα που είναι? Προχωρήστε, ελάτε μαζί μου και θα τη δούμε. Τι γίνεται, ρε Άλκη? Ξέρω εγώ, ας προχωρήσουμε. Ε, προχώρα, άντε. Καλά, προχώρα. Προχώρα, σου λέω, προχώρα. Καλά, καμιλά τα κούνια. Για σταματήστε, για περίπου. Τι έγινε, ρε φίλε, πού είναι το οικόπεδο? Εκεί ψηλά. Εκεί ψηλά, και η θάλασσα που είναι? Άμα πάμε πάνω θα τη δεις. Φαίνεται. Να πάτε. Εσύ δεν θα έρθεις? Όχι, δεν θα έρθω, να πάτε μόνοι σας. Οικόπεδο δεν θέλατε? Με θέα στη θάλασσα, δεν το θέλατε? Ανεβαίνετε. Μπρος. Με μόνοι μας θα πάμε. Με μόνοι σας. Και εσύ για τιμωρία, γιατί μου τη ζεμιάλισες, θα ανέβεις και θα κατέβεις δύο φορές στο βουνό. Μπρος, ανέβαινε. 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 Κι άλλο, κι άλλο! Οικόπεδο μου θέλατε, ε! Ανεβαίνετε! Αποκλείεται! Εγώ τέτοια ρεζιλίκια δεν τα κάνω! Άκου να στρώσουμε το κρεβάτι! Τι ρεζιλίκια, καλέ, αφού είναι έθιμο, έτσι γίνεται! Πριν από το γάμο μαζεύονται οι συγγενείς και φίλοι και στρώνοντας το νηφικό κρεβάτι το χρυσόν. Ρίχνει καθένας ό,τι θέλει. Δεν χρειάζεται να μου το πεις, το ξέρουμε. Αν θυμάσαι καλά, αυτό το είχαμε κάνει και στον πρώτο μου γάμο. Ό,τι ήταν να μας δώσουν λοιπόν οι συγγενείς, μας το δώσανε! Τώρα όμως έχουμε νέους και αντιπαθητικότερους. Ωραία να μην τους φορολογήσουμε. Πάψε! Μη μιλάς για φορολογίες, μη σ' ακούσει ο Υπουργός των Οικονομικών. Και τι θα γίνει ο μαμακούσι? Στρώσιμο κρεβατιών και εφοριακός. Θα σου παίρνει η εφορία από το χιλιάρικο που θα σου ρίσκουν στο κρεβάτι τις 700. Άσε τώρα με το δάνειο της ΕΟΚ. Θα μας φορολογήσουν ακόμα και το κατούριμα. Ωραία, ώσπου να βάλουν λοιπόν τον καινούριο φόρο, ευκαιρία είναι να βγάλουμε καμιά φορολόγητη δεκάρα να καλύψουμε τα έξοδα του γάμου. Να ρίξει κανένα φράγκο εκείνο το αντιπαθέστατο πλάσμα η αδερφή του. Σταματήστε πια. Σας βαρέθηκα να ακούω να μιλάτε συνέχεια για χρήματα και μην ξεχνάτε ότι στο κρεβάτι δεν θα ρίξει μόνο η αδελφή του, θα πρέπει να ρίξετε κι εσείς κάτι. Θα ρίξουμε, πώς δεν θα ρίξουμε, αλίμονο. Εξάλλου τα χρήματα εδώ θα μείνουν στο σπίτι μας. Ποια χρήματα, αφού ό,τι είχατε τα δώσατε στο Δημήτρη, η Θανάση ή Θάνο. Τοποθέτηση κάναμε. Στις τσέπες αυτού του κυρίου. Κοίτα να δεις που τον είπα και κύριο. Τέλος πάντων, εγώ κρεβάτι δεν στρώνω, το βρίσκω ζητιανιά. Αχ, Παναγία μου, είπαμε, αφού είναι έθιμο, τι να κάνουμε. Έκανουμε τώρα οικονομίες για την αμαλία, αν καταργήσουμε το έθιμο. Α. Και με την ευκαιρία αυτή τώρα που είναι μπροστά και η Ειρήνη, στο λέω. Εγώ δεν πρόκειται να πίνω ούτε να σιδερώσω εσώρουχα που κάμισα και φανέλες του Χρήστου. Δεν σου ζητήσαμε να μας κάνεις αυτή τη χάρη. Δόξα τω Θεώ, πλυντήριο έχουμε. Θα τα πλένω και θα τα σιδερώνω εγώ. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Μπορείς. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να σου απαντήσω. Βέβαια, άμα δεν μας συμφέρει, δεν απαντάμε, δεν την ξέρεις τώρα τη θεία σου. Εγώ μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση πριν μου κάνετε εσείς. Κάνε, το επιτρέπουμε. Ορίστε, η χοροδία τρικάλων. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, έχετε υπόψη σας ότι εδώ, σε αυτό το σπίτι, ετοιμαζόμαστε για γάμο? Δυστυχώς. Γιατί δυστυχώς? Σας φέρνω κανέναν αλήτη εδώ μέσα, κανέναν απατεώνα, κανέναν που δεν ταιριάζει με την ηλικία μου. Και μη μου απαντήσετε χοροδιακά, μία-μία, χωριστά. Λέγε, μάνα. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με την ηλικία σου. Με τη δική μας πάντως δεν ταιριάζει. Γιατί, εσείς θα τον παντρευτείτε? Βεβαίως. Εδώ δεν θα μένει μαζί μας. Εδώ δεν θα τρώει. Το ίδιο μπάνιο δεν θα χρησιμοποιεί. Τι θα κάνει με σένα περισσότερο, μπορείς να μου πεις?
Το σεξ. Πολύ αμφιβάλλω. Να μην αμφιβάλλεις καθόλου. Αχ, να και κατανίκει το σεραστή στο παιδοβούβαλο. Εσύ να το βουλώσεις και να μην μιλάς, διότι ύστερα από αυτό τον απατεώνα που μας κουβάλισες εδώ μέσα, δεν δικαιούσε δια να ομιλείς. Εγώ όμως δικαιούμαι δια να ομιλώ, γιατί είναι η δεύτερη φορά που κουβαλάς εδώ μέσα κατάλληλο άντρα. Και καλά, τέλος πάντων, με το Μίλτο, τι να πω, ήταν χαριτωμένος. Τεμπέλης βέβαια, αλλά χαριτωμένος. Με τούτον, τι να πω, μωρέ, με αυτόν, ναι. Τουλάχιστον δεν του κόβες τις μουστάκες. Έτσι τον θέλω εγώ, με τις μουστάκες, άντρα. Άντρα, μουστάκια έχουνε και οι γάτες. Αχ, γιαγιά μου, εδώ δεν μας πέφτει λόγος, γούστα είναι αυτά. Η θεία μου τον άντρα τον θέλει κάτι σε θαλάσσιο ελέφαντα κι έτσι. Ναι, εσύ μας έφερες το Ρίτσα από την Τόλμη και Γοητεία. Δεν τον ξέρω τον κύριο, δεν παρακολουθώ σύριαλ αυτού του επίπεδου. Ναι, σε έχει φάει κουλτούρα. Εσύ παρακολουθείς μόνο μορφωτικές εκπομπές του BBC. Ακριβώς. Με τον Μάικλ Τζάκσον να χτυπιέται και τη Μαντόνα να ξεβρακώνεται. Ακού, ξεβρακώνεται. Πώς αρέσει να ρίχνεις το επίπεδο της συζήτησης. Δεν το ρίχνω, το φέρνω στα μέτρα σου. Αφήστε τώρα τη Μαντόνα και τις αχλαμάρες να κοιτάξουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, θα ειδοποιήσεις τον κόσμο. Το κρεβάτι θα το στρώσουμε. Συμφέρον μας είναι. Αποκλείεται, εγώ δεν στρώνω κρεβάτι. Δεν αποκλείεται, θα το στρώσουμε το κρεβάτι. Τι επαιτία, Θεέ μου, τι επαιτία. Να στρώσουμε το κρεβάτι, να βουτήξουμε τα λεφτά. Τόση αναξιοπρέπεια πια. Μα νομίζω ότι είναι έθιμο, Αμαλία μου. Όπως έθιμο είναι να δίνουμε χρήματα στα παιδάκια που μας λένε τα κάλαντα. Να πάμε δώρα στους φίλους μας που τα γιορτάζουν. Το στρώσιμο του κρεβατιού ήταν έθιμο για τους φτωχούς. Για να υποστηρίξουν το φτωχό ζευγάρι που έστεινε το καινούριο του σπιτικό. Εσείς, δημιουργημένοι άνθρωποι και σε προχωρημένη ηλικία, τουλάχιστον από καλό γούστο και μόνο θα έπρεπε να αποφύγετε να μας δείξετε το κρεβάτι που θα ξεπλώνεστε. Γιατί? Είπα από καλό γούστο και μόνο, για να μην πω άλλα που έχουν σχέση με το κρεβάτι. Α, ναι, 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 να σταματήσεις. Γιατί η γλώσσα σου γίνεται πολύ πικρή όταν μιλάς για το γάμο. Η γλώσσα μου δεν είναι πικρή, Χρήστο. Η αλήθεια είναι πικρή. Λοιπόν, εγώ σε αυτή την κελία συγκέντρωση δεν πάω. Α, όχι. Α, όχι. Σε παρακαλώ, Αμαλία μου, μην το κάνεις αυτό. Μην αρχίσουμε από τώρα τις προστριβές, ε. Ξέρεις πόσα πρέπει να ρίξω εγώ ως αδερφή. Πώς? Τουλάχιστον ένα χιλιάρικο. Μα τι λες, τρελάθηκες. 2-5 χιλιάρικα, Αμαλία μου. Δεν το ήξερα. Μου παίρνουν τον αδερφό, θα τις πληρώσει και από πάνω. Δεν σφάξανε. 1 χιλιάρικο και πολύ τους πάει. 10 χιλιάδες θα ρίξω, Αμαλία μου. 10 χιλιάδες. Θα ρίξω υπό έναν όρο. Να ακούσω. Τις 9.500 θα μου τις δώσεις εσύ. Ρε και τις 10 θα σου τις δώσω και τις 10. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Έλα, Λούλα. Γεια σας. Γεια σας. Η ξαδέρφη μας η Λούλα. Χαίρομαι πολύ. Επίσης. Βλέπω, μαζεύτηκε αρκετός κόσμος. Γεια σας. Γεια σας. Τι να μαζέψετε από αυτά τα φτωχά. Οι κοντινοί συγγενείς χρυσώνουν το κρεβάτι. Οι κοντινοί συγγενείς το πληρώνουν πάντα κάτι τέτοια. Μια φορά κανείς παντρεύεται. Όχι και μια φορά. Η Κατερίνα κάνει το δεύτερο γάμο. Και έχει δικαίωμα να κάνει και τρίτα. Ελάτε, σας παρακαλώ, σταματήστε αυτή τη δυσάρεστη συζήτηση. Λοιπόν, για να το στρώσουμε αυτό το κρεβάτι να τελειώνουμε. Άντε να εκτονωθεί και η ατμόσφαιρα. Έλα, μπράβο. Έλα τα κοριτσάκια μέσα, έλα τα κοριτσάκια. Έλα, κορίτσι μου, έλα, Κρίσο. Έλα, αγάπη μου, και εσύ, όλα τα κοριτσάκια. Έλα, μπράβο. Έλα, Λούλα. Εγώ όταν έκανα το δικό μου το γάμο, αυτό το αέθιμο δεν το ξέραμε στην Αθήνα. Οι νοικοκυρέοι όμως το ξέραν. Οι νοικοκυρέοι δεν είχαν ανάγκη από ζητιανιές. Σταμάτα επιτέλους, Αμαλία. Εξαρτάται, Αμαλία μου. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας το έχουν και σε άλλα δεν το έχουν. Εγώ λέω να πάμε μέσα να τελειώνουμε και μετά τα βρίσκεται για το έθιμο, έτσι. Ναι, έχει δίκιο η Άσο, να πάμε. Έλα, Λούλα. Για περάστε μέσα, σας παρακαλώ. Ελάτε, κυρία μου, και εσείς. Έλα, φύγω. Φτάκι, πάμε μέσα κι εμείς. Έλα, παιδιά. Για περάστε. Έλα. Όποια κουβέντα, ρε. Λοιπόν, κυρία Θάλια, τι λες, πάμε κι εμείς. Να πάμε, παιδί μου. Την κυρία Ζαχαροπούλου, χαιρέτησες? Όχι, δεν με χαιρέτησε. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά? Και στο κεφαλάκι σου. Ναι, στο. Έλα, πάμε μέσα. Έλα, περάστε, πάμε. Έλα, κυρία Θάλια. Περάστε, κυρία Ζαχαροπούλου, περάστε. Έλα, κυρία Θάλια. Έλα, ρε παιδί. Έλα. Μην το πάρεις όλο, να πάρει κι άλλος, έτσι. Άντε. Έλα, συμπεφεράρχησε. Άντε να ζήσουμε.
Ευτυχισμένοι. Να τους χαιρόμαστε. Εσύ εδώ μέσα θα τους έχεις, θα τους χαίρεσαι. Εγώ τον χάνω από κοντά μου. Και εσύ στο φαρμακείο όλη μέρα κολλητή θα είσαι. Εγώ θα είμαι κολλητή, εδώ θα τα ξοδεύει όλα. Μακάρι να μην έμπαινε εδώ. Δεν έχουμε ανάγκη τα λεφτά του. Έλα, μητέρα, σταμάτησε πια. Μα λέγονται αυτά τα πράγματα τέτοιες ώρες. Σε αδερφή σου να τα πει. Άντε, αρχίσει να ρίχνετε να τελειώνουμε. Ελάτε, κυρία Μαλία, αρχίστε. Να ρίξει πρώτα ο κόσμο, στο τέλος εγώ. Εντάξει, εντάξει, αρχίζω εγώ. Λοιπόν, να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Να ζήσετε, Κατερίνα. Ευχαριστώ. Είσαστε ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Να ζήσετε, να ζήσετε, να ζήσετε. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευτυχισμένοι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, άντε και του χρόνου. Τι λες, ρε Χαρούλα. Τι θες να πω, μόνο με την κρίνια του με μπερδέψανε. Με είναι συζήτηση ακρεβάτια. Ρε Χαρούλα, κάνε την άκρη να δει πώ εύχονται. Κάνε εδώ, πρόσεξε. Λοιπόν, να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Ευχαριστώ, Πίπα, και στο κεφαλάκι σου με ένα καλό κορίτσι. Να είσαι καλά, αλλά δεν το βλέπω. Κάθε από εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Να ευτυχίσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Και αυτή η επιταγή είναι για σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αρτεμούλα μου. Άντε καλό μέρα να ζήσετε και στο κεφαλάκι. Ευχαριστώ κι εγώ, Να ζήσετε ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κι εγώ τις ευχές μου. Να ζήσετε ευτυχισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ, ξαδέρφη του Χρήστου. Έλα, Μαλία μου. Στο τέλος εγώ. Οι συγγενείς του γαμπρού προηγούνται. Βέβαια, άμα είναι να δώσουμε, προηγούμαστε. Το έθιμο, Αμαλία μου, το έθιμο. Τέλος πάντων, πέντε και πέντε δέκα και σε καλή μεριά. Μπράβο. Σειρά σου, συμπεθέρα. Κι εγώ να ρίξω αυτό έτσι για το καλό. Άντε, ευτυχισμένοι και να ζήσετε. Τι είναι αυτό? Χιλιάρικο. Κι εγώ γιατί έδωσα 10. Τι είμαι εγώ, κορόιδο? Αμαλία μου, ξέρεις πόσα λεφτά ξοδέψαμε για να αγοραστεί αυτή εδώ η κρεβατοκάμαρα. Και τι με νοιάζει εμένα, δώστε μου γρήγορα τα ρέστα από το δεκάρικο. Χιλιάρικο αυτή, χιλιάρικο κι εγώ. Τα ρέστα.